Λείψατε το τρίμηνο, θα μας πέτυξε. Πάμε πάλι. 5-4-3-2. Θα δώσουμε, Γιάννη. 5-4-3-2, δώσε το Αντώνη με παθός. Τώρα να σας πούμε, βρε σατανάκια, ότι μας λείψατε το τρίμηνο, θα μας πιστέψετε. Εντάξει, το έχουμε. Πάμε, παιδιά. Εντάξει, πίστεψε. Εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά καταρχήν στους Θανάσιδες. Για σήμερα. Σήμερα ξέρετε ποιος γιορτάζει. Γιορτάζει. Αυτό και το μισό λεπτό, κοιτάξτε ποιος γιορτάζει. Χάλασε. Αυτός γιορτάζει, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ρε. Κάθε Θανάσης, ήμασταν έτοιμοι να πούμε και χρόνια πολλά στον Σάκη το Ρουβά. Ναι. Αλλά πληροφορηθήκαμε ότι τον λέγαν και τον λένε Αναστάσιο. Αναστάσιο. Και δεν τον λένε Θανάση. Και μετά σκεφτήκαμε πόσο ενδιαφέρον θα ήταν αν κρατούσε το κανονικό το όνομα και τα κοριτσάκια φωνάζαν Τάσο! Τάσο! Ή έστω Αναστάση! Αναστάση! Δεν τον λένε. Τα κοριτσάκια δεν φωνάζαν Τάσο, αυτό τι θέλει, για γκόλφο. Δεν ταιριάζει. Αυτά όμω είναι τα σημερινά χρόνια πολλά. Έτσι έχουμε και χρόνια πολλά για τη χτεσινή ημέρα. Μεγάλη ημέρα για τον Πρόεδρε. Και έχουμε πολύ ιδιαίτερα χρόνια πολλά για σένα, Αντώνη. Για να τα δούμε. Αντώνη. Παρακαλώ. Γεια σου, χρόνια πολλά. Α, ευχαριστώ, Μαρία. Χρόνια καλά. Να είσαι καλά. Χρόνια ευτυχισμένα. Να είσαι καλά. Χρόνια επιτυχημένα. Σε ευχαριστούμε που υπάρχεις, Αντώνη Κανάκη. Το λιγότερο που μπορώ να κάνω, Μαρία. Ναι, γιατί όλο κοντομάνικα μου φοράς, Αντωνάκη. Όλο κοντομάνικα. Άμα βγεις τον καιρό έτσι στην Αριστοτέλους να πιεις καφέ, θα κρυώσει. Θα κρυώσει το Αντωνάκη άμα βγει με τον κοντομάνικο στην Αριστοτέλους. Είναι κρυονάρης και θα κάνει. Το Αντωνάκη. Κάποιο ζήλεψε, κυρίες και κύριοι. Εγώ να ζηλέψω για το Φλόρο τον Αντωνάκη. Για το Γιάννη που δεν κρυώνει, δεν είπε κουβέντα. Που βγαίνει σαν Αριστοτέλους και ξέρεις, παγώνει τον κρύο. Εντάξει, φρεκομάτω. Θα κρυώσει το Αντωνάκη. Χρόνια πολλά και στους Αντώνιδες παρόλα αυτά. Χαιρόμαστε. Γιορτάζει κόσμος αυτές τις μέρες. Χρόνια πολλά σε όλους, να είμαστε καλά. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ρεφίλα, παιδιά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε σήμερα. Έχουμε καινούριο παπά, εκπληκτικό καινούριο παπά. Αλλά πριν πάμε στον καινούργιο παπά, σας χρωστάμε και κάποια πράγματα από την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά έχουμε μια πολύ ευχάριστη είδηση. Ξαναχτύπησε η γαλλική φινέτσα στο τραγούδι. Καταρχήν για χαρά. Για χαρά. Για χαρά. Για χαρά. Τι κάνεις? Για χαρά. Για χαρά. Για χαρά. Δηλαδή αν δεν είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήμασταν μια χαρά. Ξαναχτύπησε η γαλλική φινέτσα στο τραγούδι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Δεν θα το πιστέψετε. Ο Λεπουρέ επανήλθε με καινούριο βελτιωμένο τραγούδι. Για να τον απολαύσουμε. Je l'ai rebête, je sais pas lire. Aidez-moi, aidez mon bracé. Et taxi est en bas. Qui attend. Έγραψε. Και πιατίνει κατάσταση. Χρωστάμε και κάτι από την προηγούμενη εβδομάδα. Μας είχατε ζητήσει, χατήρι δεν χαλάμε, σας το έχουμε πει. Και μας είχατε ζητήσει ότι θέλετε να ξαναδείτε το τέτοιο, το τρέιλερ που είχαμε φτιάξει για Τατιάνα Στεφανίδου. Τατιάνα Στεφανίδου, για εκείνη την φοβερή εκπομπή που είχε κάνει. Που είχαμε μπει, όταν εμάς μας αρέσει κάτι, ρε παιδί μου, σε αυτά είμαστε μεγάλες καρδιές. Μας άρεσε τόσο πολύ. Μπήκαμε στη διαδικασία, φτιάξαμε εμείς το τρέιλερ, το προτείνουμε. Δεν μας το ζήτησαν ακόμα για να το παίξουν. Περίεργη και η Τατιάνα. Περίεργος και ο Αντένα, δεν καταλαβαίνουμε. Παρ' όλα αυτά, εσείς όμως μας το ζητήσατε. Ναι. Ότι θέλετε να το ξαναδείτε και είναι το τρέιλερ της εκπομπής Αξίζει να θαυτείς, κυρίες και κύριοι. Το οποίο, για να το δούμε μια φορά ακόμα. Είσαι κόθινο τύπος. Συγνάζεις σε νεκροταφεία. Σου αρέσει να δοκιμάζεις ξένα κόλυβα. Συλλέγεις μανιωδώς και ιδιόγαρτα. Και ξέρεις να εκτιμάς ένα καλό μνημόσυνο. Τότε. Αξίζει να το δεις. Η πιο κώδικη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Μπράβο, μπράβο, ωραίο, ωραίο. Και έλα, στη διάθεση στο Αντένα. Λοιπόν, έχετε τίποτα άλλο, πάμε να ξεκινήσουμε. Κυρίες και κύριοι, έχουμε σήμερα 20 μαγικές στιγμές από την ελληνική τηλεόραση και από την επικαιρότητα και πάμε να ξεκινήσουμε με το top επικαιρότητας. Έχουμε και το ανέκδοτο. Μην με κάνεις έτσι τώρα με το ανέκδοτο. Μας έχουν στείλει ένα καταπληκτικό ανέκδοτο σήμερα. Είπαμε ότι θα σας το πούμε σήμερα. Είναι. Εντάξει, okay, να το πούμε τώρα. Στα γρήγορα θα το εκτιμήσει. Είναι από αυτά που πρέπει να αρέσουν και στον Άδωνη το Γεωργιάδη. Βέβαια, γιατί είναι. Ελληνοπρεπές. Ναι, έτσι.